Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά εδώ να δηλώσουμε καταρχήν τη στήριξή μας στους μαχόμενους υγειονομικούς συναδέλφους που δίνουν το σκληρό αγώνα στην υγεία, παρόλη την εγκατάλειψη της κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια της πανδημίας, αλλά και πριν ακόμα από την πανδημία. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η κατάσταση πλέον έχει πάει στο μη περαιτέρω. Την ώρα που μιλάμε θρηνούμε 21.673 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας. Το ποσοστό νοσηρότητας έχει αυξηθεί κατακόρυφα και μέτρα δεν έχουν πάρθει όσον αφορά την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κτλ. Έχουν ανοίξει τα σχολεία χωρίς να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Η ευθύνη έχει μεταφερθεί ως πάγια τακτική της κυβέρνησης μεταφοράς της ευθύνης στις πλάτες του λαού και των εργαζομένων. Έχει μεταφερθεί λοιπόν η ευθύνη του ανοίγματος του σχολείου και της λειτουργίας τους στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Έχουν καταντήσει εκπαιδευτικοί να γίνονται νοσηλευτές και detective, ανίχνευση self-test κτλ. Στα νοσοκομεία μας έχουμε συνεχή αυξανόμενο αριθμό υγειονομικών οι οποίοι νοσούν, και σαν λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα η κυβέρνηση με απόφασή της αλλάζει τα πρωτόκολλα καραντίνας από 10 μέρες σε 5. Εμείς λοιπόν σαν νομαρχιακό τμήμα καλούμε όλους τους εργαζομένους στο νησί να συμπαρασταθούν στον αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί και εμείς στην υπεράσπαση του δημόσιου συστήματος υγείας, στο δικαίωμα στη ζωή, στο δικαίωμα να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας όχι μόνο στην υγεία, στην ασφάλιση, στην πρόνοια, στην εργασία, γιατί μην ξεχνάμε, ενώ στο χρόνο υπάρχει αυτή η πανδημία, εργαλειοποιείται, έχουν περάσει ένα σωρό αντιεργατικοί νόμοι, νόμοι που καταστρατηγούν τα δημοκρατικά δικαιώματα του κόσμου, των εργαζομένων. Λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτά πρέπει να αντισταθούμε, επιβάλλεται να αντισταθούμε. Και θα το κάνουμε παρακάμπτοντας αυτή τη φενάκι που λέει τίποτα δεν αλλάζει, αυτό το δόγμα που καλλιεργείται μέσα στον κόσμο της απάθειας και του εφησυχασμού που προέρχεται από την κυβέρνηση. Οι αγώνες των εργαζομένων θα τους διαψεύσουν ικτρά, και εδώ θέλω να τονίσω και κλείνω εδώ ότι αυτή η φενάκι καταρρίφθηκε από τον αγώνα των χιωτών, όπου μας έλεγαν ότι τίποτα δεν αλλάζει στο προσφυγικό, όλα είναι προμελετημένα και προσχεδιασμένα. Ο αγώνας τους όμως έδειξε ότι όλα μπορούν να αλλάξουν, ότι τη δύναμη την έχουμε εμείς, εμείς είμαστε πολλοί. Όταν παίρνουμε την απόφαση να σηκωθούμε και να αντισταθούμε, μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα προς όφελός μας. Απαιτούμε λοιπόν την ενίσχυση χθες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των κλιμακίων του ΕΟΔΗ. Απαιτούμε να λειτουργήσουν τα σχολεία μας με ασφάλεια, πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού στα νοσοκομεία, στα σχολεία, να σταματήσει πια αυτή η βόβα υπερμετάδοσης μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα που θα διασφαλίσουν την υγεία του λαού μας. Εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών Χίου, που πάντα πρωτοστατεί και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις που καλεί και το ΣΕΣΝΟΧ και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, διότι η κατάσταση με την υγεία πλέον έχει περάσει τα όρια αντοχής και για τις ελλείψεις σε προσωπικό και για τις ελλείψεις σε κρεβάτια ΜΕΘ, επιτάξεις στον ιδιωτικό τομέα δεν γίνονται και οι ασθενείς πεθαίνουν άδικα σε ράτζα μέσα στα νοσοκομεία και περιμένοντας να βρουν ένα κρεβάτι.
Για όλα αυτά λοιπόν τα καταγγέλουμε, είμαστε εδώ και θα είμαστε πάντα για να απαιτούμε αυτά που δικαιούται όλος ο κόσμος. Είναι γεγονός ότι με όλες τις προσπάθειες που κάνουν οι γιατροί, που χρόνια ζούμε την αγωνία τους, τον τρέξιμό τους, την αφοσίωσή τους στο επάγγελμα και των γιατρών και των νοσηλευτών και όλου του προσωπικού, δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα να εξυπηρετηθούμε στις ανάγκες της υγείας μας. Πολλές φορές χρειάζονται μήνες για κάποιες ειδικότητες για να μπορέσουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού και μάλιστα σε κρίσιμες περιπτώσεις. Μου συνέβη στο παρελθόν να αναγκαστώ για μία σειρά από εξετάσεις που δεν μπορούσαν να γίνουν στοιχείο ή έπρεπε να πάω σε ιδιώτη, να αναγκαστώ να πάω στη Λέσβο και γνωρίζω και αρκετούς ανθρώπους που αναγκάζονται να πάνε στην Αθήνα, όχι γιατί δεν θέλουν να εξυπηρετηθούν από τον δημόσιο τομέα υγείας, αλλά γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που ανοίγεται μπροστά τους. Αυτό έχει να κάνει με μια συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και ειδικά της τωρινής κυβέρνησης, η οποία το μόνο που ξέρει να κάνει είναι τρίμηνες συμβάσεις και μετά να λέει ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας και ο υπόλοιπος πληθυσμός, άμα έχει λεφτά, μπορεί να εξυπηρετείται από τον ιδιωτικό τομέα και όσοι δεν έχετε λεφτά, εντάξει, πρόβλημά σας. Όσο αντέξετε. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΑΔΕΔΗ. Συμμετέχουμε στη στάση εργασίας και στην κινητοποίηση που γίνεται εδώ έξω από το νοσοκομείο. Καθώς τα προβλήματα είναι κοινά, μας αφορούν όλους και τα ζητήματα της υγείας, αλλά και η κατάσταση που όπως εξελίσσεται στην πανδημία και στα σχολεία. Συνεχώς αυξάνονται είτε τα κρούσματα σε μαθητές που ακούμε, είτε σε εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η κυβέρνηση παραγυρίζει προσλήψεις. Στην ουσία όμως δεν έγινε. Εδώ στοιχείο δηλαδή ήρθε ένας εκπαιδευτικός. Σε σχέση με τα κενά που υπάρχουν, δεν μπορούν εννοείται να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων. Εμείς ζητάμε άμεσα προσλήψεις εκπαιδευτικών να καλύψουν όσους τα κενά που δημιουργούνται από όσους νοσούν, προκειμένου να μην υπάρξει αναστάτωση στο πρόγραμμα και χάνονται ώρες των παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ζητάμε και θα κάνουμε και αίτημα στους αρμόδιους φορείς και για μάσκες αυξημένης προστασίας και για παραπάνω self-test, γιατί συνεχώς με όλη αυτή την κατάσταση το απόθεμα τελειώνει. Ήδη δημιουργούνται κενά και σε αυτό. Ζητάμε αντισηπτικά, μας έρχονται μηνύματα ότι δεν υπάρχουν αντισηπτικά, τελειώνουν τα αντισηπτικά στα σχολεία. Είναι τραγική κατάσταση όταν μετά από 2 χρόνια η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να λειτουργούν τα σχολεία με ασφάλεια. Και όχι μόνο τα σχολεία, τα νοσοκομεία και γενικά να νιώθουμε εμείς ασφαλείς στο χώρο που δουλεύουμε και το ίδιο και οι μαθητές και οι οικογένειές τους. Γιατί όπως είχαμε πει, ξεκίνησα τα σχολεία και με αρκετές απώλειες μαθητών λόγω φόβου. Έχουμε κάποιον αριθμό για συναδέλφους και μαθητές στην πρωτοβάθμια αυτές τις μέρες? Ήταν γύρω στους 20 νοσούντες, αλλά έχουν αυξηθεί τώρα. Συνεχώς πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνα να βλέπουμε και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς που λείπουν. Το ζήτημα είναι ότι σε μια τέτοια μετάλλαξη, όταν γνωρίζει η κυβέρνηση ότι θα υπάρχουν κρούσματα, δεν πήρε τα μέτρα. Και αυτό γιατί έχει δείξει πολλές φορές ότι και η υγεία και η παιδεία είναι κόστος. Και δυστυχώς τα λεφτά για να φτιάχνονται υπερδομές ή για να τα δίνουν στους μεγαλοεπιχειρηματίες τα βρίσκουν. Για την παιδεία και την υγεία μας όμως δυστυχώς δεν δίνουν χρήματα.